λείψε και του δούλου σου σώτα. Οι εικόνες αυτές μέσα από το φακό του Reuters το Δεκέμβριο του 2020 έκαναν το γύρο του κόσμου και σόκαραν. Σε κημητήρια της Θεσσαλονίκης διαμορφώνονταν νέοι ειδικοί χώροι ταφής για τα θύματα του κορονοϊού, σύμφωνα με τα αυστηρά πρωτόκολλα στο ζενίθ της πανδημίας. Ταυτόχρονα, πονοκέφαλος για τους δημοτικούς παράγοντες αποτελούσε η απαγόρευση εκταφής τους πριν την παρέλευση δεκαετίας. 3 χρόνια μετά, το Υπουργείο Υγείας παραδέχεται πως αβάσιμα έθεσε σε εφαρμογή αυτές τις απαγορεύσεις. Εκ παραδρομής δεν ελήφθη υπόψη ότι διατάξεις περί μεταφοράς και ταφής των νεκρών που περιλαμβάνονται στα άρθρα αυτά παραπέμπουν σε παλαιότερο διεθνή υγειονομικό κανονισμό που δεν ισχύει πλέον, καθώς έχει αντικατασταθεί με την ισχύουσα έκδοση του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού το 2005. Αυτή είναι η απάντηση που εγγράφως δόθηκε λίγες ημέρες πριν σε ερώτημα από τον επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης της Κομωτινής Κώστα Καραΐσκο προς το Υπουργείο Υγείας που ζήτησε να ενημερωθεί για την επίσημη άρση των αυστηρών περιορισμών. Μια απάντηση που εγείρει πολλά ερωτηματικά, καθώς ξεκάθαρα εξηγεί πως η αρχική εγκύκλιος του Απριλίου του 2020 ήταν σε λάθος βάση και πως αυτή διορθώθηκε το Δεκέμβριο του 2020, χωρίς ωστόσο στην πράξη κάτι να αλλάξει. Βαθιά προσβολή και του φανόντα και των συγγενών και των θρησκευτικών πεπιθήσεων. Διότι κύριε Σαχίνη, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι με λίγα λόγια να ακολουθείτε το πρωτόκολλο ταφής φανόντων από έμπολα και όχι φανόντων από COVID-19. Από το Δεκέμβριο του 2020 η εκπομπή Αντιθέσεις είχε αποκαλύψει πως οι κηδείες COVID στη χώρα μας πραγματοποιούνταν καθ' υπέρβαση των διεθνών οδηγιών. Λίγες ημέρες μετά η πλήρης επιβεβαίωση ήρθε μέσα από τη νέα οδηγία του Υπουργείου Υγείας που ωστόσο στην πράξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αποτέλεσμα στα δημοτικά κημητήρια να εξακολουθούν να αναζητούν σημεία απομονωμένα για τα θύματα του κορονοϊού. Στον πανικό της αρχικής άγνοιας, οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΟΔΗ προκάλεσαν σύγχυση σε πολλά επίπεδα, αφού για παράδειγμα εξ αρχής προβλεπόταν πως η οικογένεια των θανόντων μπορούσε έστω να τους δει αλλά όχι να τους αγγίξει. Αλλά ακόμη και αυτό δεν συνέβη σε άπειρες περιπτώσεις, στερώντας τους συγγενείς να πούνε έστω και έτσι το τελευταίο τους αντίο. Έχουμε να κάνουμε με πολιτικές που δυστυχώς είναι συχνά αλλοπρόσαλες. Ο επιβάλλον το πρωτόκολλο που έχουμε έχει τον κίνδυνο να είναι έκθετος για σε αγωγές αποζημίωσης εκ μέρους των οικείων του νεκρού. Μαζί με όλα αυτά που στη ζωή μας άλλαξαν σχεδόν εν μία νυχτή, κατέρευσαν και όσα θεωρούσαμε ως δεδομένα όταν κάποιος δικός μας άνθρωπος έφευγε από τη ζωή. Με μία δόση υπερβολής και με μία ανακολουθία επίσημων οδηγιών από πλευράς της πολιτείας που εξ αρχής είχε οδηγήσει νομικούς και συνταγματολόγους να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο εγέρσεως αγωγών αποζημίωσης από συγγενείς θανόντων που στερήθηκαν τον τελευταίο αποχαιρετισμό.